Πάμε λοιπόν στην τελευταία μας καλεσμένη, η οποία έτσι είναι και πολύ φίλη, πολύ γραφότατη, με φοβερές καταληκτικές εμπνεύσεις στο παιδικό βιβλίο. Και όχι μόνο, αλλά εγώ την ξεχωρίζω στο παιδικό βιβλίο, το οποίο ήταν και η Παγκόσμια ημέρα πριν δύο μέρες. Τίνα Δασοπούλου, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Τίνα μου, τώρα με την πανδημία διαβάζουμε παιδικά βιβλία. Διαβάζουμε νομίζω. Διαβάζουμε ότι είχαμε ξεχάσει και στη βιβλιοθήκη μας και δεν δίναμε στα παιδιά μας γιατί ήταν και τα κλειστά τα βιβλιοπωλεία. Μπράβο. Κάτι πολύ λογικό είναι να ξεσκονίσεις τα ράφια που ήδη έχεις, που υπάρχουν βιβλία, οπότε δεν μπαίνεις στη διαδικασία να παραγγείλεις από το ίντερνετ. Αλλά ακόμα και το να παραγγείλεις δεν είναι κακό, εννοείται να ενισχύσεις και τις καινούργιες εκδόσεις. Αλλά και αυτά που έχουμε παλιά και ίσως τα ξαναδιαβάζουμε. Και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν διαχρονικά όμως παιδικά βιβλία. Γιατί σε ρωτάω, γιατί όταν ξεσκονίσω εγώ τα δικά μου τα παιδικά βιβλία, δηλαδή εξηγούσα προσπαθούσα να βάλω στο γιο μου, ο οποίος είναι 12 ετών, σαν είπα από τη στιγμή τώρα στο διαδίκτυο να δούμε την φορτοπία, ναι. Και με κοίταγε με ένα βλέμμα ότι τελειώνει. Και δεν το λέω ως ιεροσιλία απέναντι στην φορτοπία και στον Ευγένιο Τρίβιζα, αλλά ίσως του φαινόταν είτε τα γραφικά είτε το story εντελώς διαφορετικό σε μια γενιά η οποία έχει μεγαλώσει διαφορετικά. Γι' αυτό απλά ρωτάω ότι τα βιβλία, τα παιδικά είναι διαχρονικά, δηλαδή ξεσκονίζοντάς τα θα γεννήσουν το ενδιαφέρον στα παιδιά, ή πια και το παιδικό βιβλίο έχει μπει και αυτό σε μια άλλη τροχιά και διαδικασία, και το λέω ως μια νέα συγγραφέας που πρέπει να περάσει και τις κλασικές αξίες αλλά και με ένα πιο διαφορετικό μοντέρνο τρόπο. Τα είπα όλα μαζί. Ναι, καλά έκανες. Κοίτα, θεωρώ ότι ένα βιβλίο είναι διαχρονικό έτσι κι αλλιώς αν είναι γραμμένο με ουσία. Και η ουσία σημαίνει ότι δεν είναι ένα βιβλίο που θα σε διδάξει απλά πώς θα μάθει το παιδάκι να είναι ευγενικό, και είναι ένα βιβλίο που ακούγεται πολύ διδακτικό γιατί πρέπει να με μάθει κάτι. Ένα βιβλίο πρέπει να έχει έμπνευση. Αν έχει έμπνευση, θα σε εμπνεύσει είτε στα 6 είτε στα 10. Εννοείται ότι θα περάσει και μια ηλικία της εφηβείας, ας πούμε, ή πρώιμη εφηβεία που μπορεί το τελείως παιδικό να το απαξιώσει το παιδί. Γιατί θα σου πει τώρα, εγώ έχω μεγαλώσει. Είναι πολύ λογικό αυτό. Αλλά θα το ξαναπιάσει στα χέρια του αν έχει κάτι να του πει. Όταν πάει 18, 20, όταν πάει 50, 60. Εγώ δεν τα ξεχωρίζω σε παιδικά στην ουσία τους και σε βιβλία ενηλίκων. Τα ξεχωρίζω σε ιστορίες που έχουν κάτι να πούν ή δεν έχουν. Οπότε αν έχουν κάτι να πούν, θα στο ξαναπούν αργότερα. Εγώ πάντως διαβάζω παιδικά βιβλία. Εσύ διαβάζεις και γράφεις παιδικά βιβλία όμως. Τι σε οδήγησε στο να... Δεν έχεις γράψει μόνο παιδικά βιβλία, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το αφήγημα που σε γοητεύει περισσότερο ίσως. Δεν ξέρω. Το έχεις ξεχωρίσει. Όχι, εγώ δεν το έχω ξεχωρίσει, γιατί θεωρώ ότι και τα κείμενα που γράφω και απευθύνονται σε μεγάλους αναγνώστες έχουν κάτι παιδικό, αλλά και από την άλλη τα κείμενα που γράφω και απευθύνονται σε παιδιά έχουν πράγματα που τα διαβάζουν και οι γονείς τους. Άρα δεν είναι απόλυτος ο διαχωρισμός εμένα. Σίγουρα έχω νομίζω διατηρήσει ένα κομμάτι παιδικότητας μέσα μου, γι' αυτό και αγαπώ να διαβάζω παιδικά βιβλία, και μάλλον αυτό είναι που με οδήγησε στο να γράψω. Πώς ξεκίνησες, δηλαδή να πεις ότι θέλω να γράψω και αυτό που θα γράψω θέλω να το δω να εκδοθεί και να πάει στις βιβλιοθήκες του κόσμου? Ξεκίνησα γράφοντας μια ιστορία. Είναι τυχαίο το ότι έφτασα στο παιδικό βιβλίο. Ξεκίνησα να γράψω μια ιστορία που εγώ την είχα ονομάσει Ο Καυγάς των Αριθμών. Εγώ υπολόγιζα να βγει ένα βιβλίο που θα απευθυνόταν σε μεγάλους εικονογραφημένο. Και οι εκδόσεις Καστανιώτης τότε μου είπανε ότι το θέλουμε, θα το ονομάσουμε στην Αριθμούπολη και είναι παιδικό. Και μάλιστα αγγίζει κάποιες ηλικίες πρωτής δημοτικού νηπιαγωγείου, κάπου εκεί. Ήταν τυχαίο δηλαδή το ότι μπήκα στο παιδικό βιβλίο. Εγώ δεν το είχα υπολογίσει. Εγώ έγραφα αυτό που μου βγήκε. Και τελικά, τι νιώθεις περισσότερο? Νιώθεις περισσότερο ότι ακουμπάς περισσότερο την παιδική ψυχή ή τον ενήλικα με τα βιβλία σου? Το παιδί που όλοι έχουμε μέσα μας. Ή τα παιδιά που είναι όντως παιδιά και στην ηλικία, ή το παιδί που έχει κάθε ενήλικα μέσα του και προσπαθεί να το διασώσει. Άρα, οτιδήποτε έχουμε παιδικό ως κομμάτι μέσα μας. Ο Έλληνας διαβάζει. Ο Έλληνας αν διαβάζει, συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Ναι, ο Έλληνας διαβάζει. Ο Έλληνας σίγουρα γράφει πάρα πολύ. Βλέπω ότι υπάρχει φοβερή παραγωγή βιβλίων. Διαβάζει. Εγώ τουλάχιστον στον κύκλο μου βλέπω ότι ο κόσμος διαβάζει. Αλλά
σίγουρα από ό,τι καταλαβαίνετε, από ό,τι λένε και τα νούμερα, μάλλον διαβάζει λίγο λιγότερο από ό,τι διαβάζουν οι ξένοι. Όμως διαβάζει, υπάρχουν ακόμα σπίτια με γεμάτες βιβλιοθήκες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται στο ηλεκτρονικό βιβλίο και θέλουν το χάρτη να το τσακίζουν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εγώ. εγώ είμαι σε μια γενιά η οποία την αμαρτία μου τη λέω όχι βιβλίο, δεν μπορώ να διαβάσω και να σκρολάρω, όπως λέγεται, σκρολάρω, λέγεται κάπως έτσι, ένα μεγάλο κείμενο, δηλαδή ούτως ή άλλως. Δεν σε κουράζει, ε. Ναι. Ανήκω στη γενιά που θέλω το βιβλίο μου να είναι το καλοκαίρι, να είναι το χειμώνα, να το ανοίγω και να πέφτει άμμο από μέσα. Ναι. Δηλαδή, κάπως έτσι να το ταλαιπωρώ. Θεωρώ ότι είμαι υπέρ του να ταλαιπωρείς ένα βιβλίο, δηλαδή να το ευχαριστηθείς. Και εγώ είμαι υπέρ αυτού. Να το ευχαριστηθείς τόσο πολύ. Αλλά ναι, ο κόσμος ακόμα πιστεύεις αγωητεύεται από την ανάγνωση στο χαρτί? Τουλάχιστον στον κύκλο μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να μιλήσω τώρα εκ μέρους όλων, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη έρευνα για να μιλήσω με νούμερα, αλλά τουλάχιστον στον κύκλο μου, οπότε σημαίνει άνθρωποι από 40 ετών και πάνω, 45, 50, βλέπω ότι ο κόσμος αγαπάει το χάρτη του βιβλίου ακόμα και το θέλει. Δηλαδή, εμείς που είμαστε λάτρεις αυτού του χάρτη του βιβλίου, το θέλουμε να το έχουμε, να το τσακίζουμε, να το σημειώνουμε και δεν βολευόμαστε με ηλεκτρονικά πράγματα. Επίσης, το χάρτινο βιβλίο θα πάρεις για να διαβάσεις το παιδάκι σου το βράδυ πριν κοιμηθεί? Δεν νομίζω ότι θα το διαβάσεις στο τάμπλετ. Δεν ξέρω, ας μιλήσουν και άνθρωποι που έχουν παιδιά. Ακόμα δηλαδή κρατάει γερά το χάρτινο βιβλίο με το ωραίο, το χάρτινο εξώφυλλο, το χοντρό. Το παιδάκι θα το πάρει αγκαλιά. Στα σχολεία έχετε μπει? Ενώ δηλαδή, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει εκμεταλλευτεί τους συγγραφείς παιδικών βιβλίων? Αρκετά. Γίνονται δράσεις μέσα στα σχολεία. Πολλές φορές ενεργοποιούνται σύλλογοι φιλαναγνωσίας που υπάρχουν σε διάφορα σχολεία, δημόσια ή ιδιωτικά. Ενεργοποιούνται οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, αλλά ενεργοποιούνται πολλά σχολεία έτσι κι αλλιώς. Γιατί το έχουν μέσα στις δράσεις που έτσι κι αλλιώς υλοποιούν. Εγώ δεν έχω παράπονο τουλάχιστον. Δηλαδή, έχω επισκεφτεί λόγω αυτής της ιδιότητας πάρα πολλά σχολεία. Και στην επαρχία, αλλά και στην Αθήνα. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ζήσει μια κοινή εμπειρία μαζί πέρσι. Mm-hmm. Οριακά πριν μπούμε στο lockdown. Οριακά. Πριν έρθει ο ιός για τα καλά. Οριακά, σε ένα υπέροχο ταξίδι στην Αμοργό που παρουσίασε το βιβλίο σου, τελευταία πινιάτα. Mm-hmm. Και ο τρόπος φυσικά παρουσίασης ήταν διαδραστικός και εξαιρετικός. Αλλά ήταν τόσο όμορφο και εγωιτευτικό το πώς τα παιδιά διψούσαν για μια τέτοια δράση. Ναι, είναι πολύ όμορφο να το παρουσιάζεις το βιβλίο. Δηλαδή, ένα ωραίο κομμάτι είναι να το δημιουργήσεις, αλλά επίσης ένα ωραίο κομμάτι είναι να το δεις πώς θα το αντιληφθούν, πώς θα το ρουφτίξουν την ώρα που θα το διαβάσεις ζωντανά με κάποια διάδραση και θα έχεις και τα παιδάκια και τους γονείς τους να σε ρωτήσουν, να γελάσουν, να μείνουν αδιάφορα ενδεχομένως σε κάτι που εσύ νόμιζες ότι θα τα αγγίξει. Είναι σίγουρα πάρα πολύ ωραία εμπειρία να το βλέπεις ζωντανό μπροστά τους. Ακούγεται κλισέ, αλλά δεν μπορώ να το ρωτήσω. Είναι το παιδί ο δύσκολος κριτής? Εννοείται σε όλα τα πράγματα στη ζωή, νομίζω. Το παιδί είναι αυτό που θα κρίνει αν είσαι καλός άνθρωπος. Νομίζω το παιδί είναι αυτό που θα κρίνει αν αυτό που δημιούργησες περνάει μέσα του. Γιατί το παιδί δεν θα διαβάσει ένα δελτίο τύπου για να το πείσεις και να πεις «Α, πάρε αυτό το βιβλίο, μαμά, γιατί εγώ διάβασα το δελτίο τύπου και το είδα να διαφημίζεται». Το παιδί τελικά θα σε κρίνει, αν του άρεσε. Και επίσης, επειδή μιλάμε για παιδικό βιβλίο, Αντώνη, θέλω να κάνω μια μεγάλη παρένθεση. Παιδικό βιβλίο είναι άρρηκτα δεμένο όχι μόνο με λέξεις, αλλά και με εικόνες. Είναι πολύ σημαντική και η εικονογράφη μας στο να δημιουργηθούν ωραία παιδικά βιβλία. Τινά. Μεγάλο κομμάτι. Είναι το 50% δηλαδή του βιβλίου. Έχω μια ερώτηση τώρα που με τριγυρίζει το μυαλό μου και από τη μέρα που συνεννοηθήκαμε για να κάνουμε αυτή τη σημερινή κουβέντα. Παρακαλώ. Υπάρχουν κάποια μηνύματα και κάποια πράγματα τα οποία στη δικιά μου τη γενιά δεν θα μπορούσαμε να τα διαβάσουμε ποτέ σε παιδικό βιβλίο, γιατί δεν τα συζητούσαμε καθόλου. Μα είναι το bullying. Είναι η πολυπολιτισμικότητα. Το να συνυπάρχουν τα παιδιά στο σχολείο τους, στην καθημερινότητά τους, με παιδιά άλλων θρησκειών, άλλων χωρών. Mm-hmm. Είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα εμφανίστηκε και η πανδημία. Αυτό είναι πάντα ένα στίχημα και για τον συγγραφένος παιδικού βιβλίου του που πρέπει να αφουγκράζεται την κοινωνία. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το «Αν όλα τα παιδιά της γης
Σφίγγαν γερά τα χέρια, αυτό που, εκείνη τη φωτογραφία με άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μαύρα παιδάκια γύρω από την υδρόγειο που είχαμε όλοι σε μια τάξη στο σχολείο μας και τραγουδάγαμε. Αυτό και τα Χριστιανόπουλα μου έχουν μείνει. Λοιπόν. Κοίτα. Τώρα όμως αυτό έχει μπει στη ζωή μας, η προστασία του περιβάλλοντος. Το bullying δεν υπήρχε, σε εμάς στη δικιά μου γενιά σαν έννοια. Όχι ότι δεν υπήρχε στο να γίνεται, δεν υπήρχε καν στο να το κουβεντιάζουμε όπως το κουβεντιάζουμε τώρα. Άρα, το καταλαβαίνω πώς το λες. Είναι λοιπόν ένα στίχημα, είναι μια πρόκληση για τον συγγραφέα παιδικού βιβλίου πώς να ακουμπήσει όλα αυτά το κάθε νέο πράγμα που συμβαίνει σε μια κοινωνία. Κοίτα, σίγουρα, να το πάρουμε και πολύ λογικά, ρωτάς και απαντάς ταυτόχρονα, γιατί για να θίξεις κάποια πράγματα πρέπει αυτά τα πράγματα, τα θέματα να υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, δεν μπορείς να τα γεννήσεις από τη φαντασία σου. Ο κάθε συγγραφέας, εντάξει, εκτός και αν γράψει μια επιστημονική φαντασία, που σημαίνει είναι το όνειρό του, φύγει πράγματα τα οποία είτε τα βιώνει ο ίδιος είτε τα παρατηρεί στο περιβάλλον του. Άρα, όσο αυτά τα ερεθίσματα υπάρχουν στην εποχή, εννοείται ότι θα εμπνέουν συγγραφείς να τα θίξουν. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι πολύ σημαντικό το πώς θα το κάνεις, γιατί εγώ είμαι κατά του να το κάνεις πολύ θορυβωδός με στο βιβλίο σου, δηλαδή να δημιουργήσεις ένα βιβλίο που θα λέει «Ελάτε να αγκαλιάσουμε τους μετανάστες και να σας πούμε πόσο καλό πράγμα είναι αυτό». Δεν θέλω να φωνάζει τόσο πολύ το μήνυμα μέσα από το βιβλίο. Εγώ τώρα προσωπικά, ως Κωνσταντίνα, πολύ που με ρωτάς. Θέλω το μήνυμα να είναι υπόγειο, για να έχει μια γοητεία. Θέλω περισσότερο να σε βάλω να ταξιδέψεις με τη φαντασία και μέσα από εκεί να σου μείνει κάτι. Αλλά ναι, πρέπει να φύγονται θέματα που μας αφορούν και μας προβληματίζουν και είναι και πάρα πολύ λογικό. Άμα κοιτάξεις τώρα στα ράφια των βιβλιοπωλείων, θα δεις όλα αυτά τα θέματα που λες να κυκλοφορούν σε βιβλία. Εικονογραφημένα για παιδιά πολλών ηλικιών. Και οι ήρωες είναι ζώα, ας πούμε. Οι ήρωες μπορεί να είναι φανταστικοί. Αλλά θέλουν να σου πούν για αυτά τα προβλήματα που σήμερα έχουμε. Πολύ λογικό δεν είναι. Άμα δεν υπάρχει το πρόβλημα, γιατί να το θίξει ο άλλος. Λοιπόν, τι γράφουμε τώρα, τι έχουμε στα βιβλιοπωλεία από την Ατασοπούλου και τι γράφουμε τώρα. Λοιπόν, στα βιβλιοπωλεία εξακολουθούν και υπάρχουν όσα ήδη υπάρχουν. Θα μιλήσω για το πιο πρόσφατο που προείπες, η τελευταία πινιάτα από τις εκδόσεις Καταστανιώτη. Είναι το πιο πρόσφατο παιδικό βιβλίο που υπάρχει, με μια εξαιρετική εικονογράφηση από τη Χρήστα Σπυρίδωνη, συγγνώμη, εκδόσεις Καστανιώτη. Και να ανακοινώσω και μέσα από την εκπομπή σου, Αντώνη, ότι ετοιμάζω παιδικό πάλι και θα είναι φτερωτές ιστορίες, θα έχουν να κάνουν με φτερά. Και είναι μια εξαιρετική συνεργασία που έχω ξεκινήσει με τις εκδόσεις Υδροπλάνο. Οπότε ας ενημερώσουμε για να είναι ο κόσμος έτοιμος όταν με το καλό βγουν και κυκλοφορήσουν, να ψάξει να τα βρει στα βιβλιοπωλεία. Ανυπομονούμε να ταξιδέψουμε μέσα από τα κείμενά σου και τις σελίδες σου. Φυσικά θα είμαστε εδώ πρώτα ο Θεός για να το παρουσιάσουμε μόλις εκδοθεί, τυπωθεί, διότι εγώ το λέω σε όλο τον κόσμο και το φωνάζω σαν την μυρωδιά του εντύπου την ώρα που βγαίνει από τη μηχανή, το πιάνεις και είναι λίγο, είναι ζεστό, σαν φουρνιστό, φουρνιστό ακριβώς, είναι σαν το κουλούρι, σαν τα κουλουράκια που βγαίνουν από το φούρνο και μυρίζουν, πλημμυρίζουν ευωδία τον τόπο εκεί που βρίσκεσαι και είναι ζεστά και γευστικά, έτσι ακριβώς είναι και το βιβλίο όταν βγαίνει από τη μηχανή που τυπώνεται. Έτσι ακριβώς είναι και όλοι εμείς οι λάτρες που προδίδουμε και την ηλικία μας, νομίζω, Αντώνη, αυτό ακριβώς θέλουμε, αυτό το φρέσκο βιβλίο που βάζεις στη μύτη σου μέσα και το μυρίζει, να δεις αυτή την αίσθηση τη φοβερή. Νομίζω ότι θα αργήσει να χαθεί το βιβλίο, μπορεί και να μην χαθεί ποτέ. Γιατί ναι, μεν η τεχνολογία προχωρά και είναι βολική σε πάρα πολλά, δεν είμαι ενάντια αυτής, προς Θεού, και εγώ τη χρησιμοποιώ συνέχεια, αλλά άλλη είναι η γοητεία, το παίρνω αγκαλιά και το πάω στην τσαντούλα μου μέσα και είναι πιο φιλικό προς εμένα, πιο οικείο. Δεν είναι ξένο, δεν είναι μηχάνημα. Είναι χαρτί. Έτσι ακριβώς. Τίνα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Να είμαστε καλά, να γράφουμε και να διαβάζουμε βιβλία. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Να είσαι και εσύ καλά. Καλή Κυριακή σε όλους. Καλημέρα.